Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον Ολυμπιονίκη του ΤΑΚ Ποντό και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, παιδιά. Πόσους χορηγούς έχετε, τι γίνεται? Πουλάμε. Δόξα τω Θεώ, να λες, Αλέξανδρε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Αυτό φαίνεται ότι δουλεύετε, μπράβο. Είσαι καλά? Όλα καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Αλέξανδρε, ήσουν από τους πρώτους που τοποθετήθηκε δημόσια εναντίον του Λευτέρη Αυγενάκη και την τροπολογία που πήγε να περάσει, τελικά θα την άλλαζε ο Πρωθυπουργός, τελικά δεν την άλλαξε, κατατέθηκε, αλλά τελικά την άλλαξε. Είχαμε δύο μέρες, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, γιατί να αλλάξει, και παίζαμε με τις λέξεις. Η ουσία είναι ότι σε πολύ κόσμο δεν άρεσε αυτή η τροπολογία. Σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, νομίζω, μπήκε, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια σπουδή. Θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε τον αθλητικό νόμο τον οποίο ετοιμάζει. Προτίμησε όμως μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς να περάσει από δημόσια διαβούλευση, να κατεβάσει αυτή την τροπολογία που για μένα είναι κατάρτιση για το ίδιο τον αθλητισμό. Ούτε σε πρόσωπα θα σταθώ, ούτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ούτε σε καταστάσεις. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μένα με ενδιαφέρει το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα με αυτήν την τροπολογία για περίπου 10 χρόνια, άντε να μην είμαι τόσο γενναίος, για 7-8 χρόνια, που τόσο παίρνει συνήθως το να περάσει από την δευτεροβάθμια στο τριτοβάθμια στα δικαστήρια, στον Άριο Πάγο δηλαδή, δίνει δυνατότητα σε παράγοντες που έχουν καταδικαστεί για ποινικά δικήματα να συνεχίσουν να ασκούνε διοίκηση στα σωματεία στα οποία ήταν. Είναι φοβερό, αν μη τι άλλο είναι. Εντάξει, είναι μα φοβερό. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να καταλάβω. Δηλαδή, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, και να μην είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, ένας απλός φίλαθλος, ένας οπαδός, κάποιος που δεν έχει δώσει τη φόρμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να περάσει υπουργός αθλητισμού τέτοιο νομοσχέδιο που στην ουσία θα δίνει τον επαγγελματικό αθλητισμό περισσότερο στα χέρια, να πω, ή δίνει περισσότερη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν καταδικαστεί από ποινικά δικήματα να είναι παρόντες στα τεκτενόμενα. Δεν μπορώ δηλαδή με ποια λογική κάποιος θα το σχολίαζε. Κάποιος που δεν ήθελε να υπερασπιστεί αυτό το τροπολογία, τι θα έλεγε? Ναι, γιατί δεν μιλάμε για μια κλίση του αυτοκινήτου για παράνομο πάρκινγκ, εντάξει. Παιδιά, μιλάμε για κακουργήματα. Ξαναλέω, ας φύγουμε από τον επαγγελματικό αθλητισμό, που εσείς, η δουλειά σας είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, με αυτό ασχολείστε, το καταλαβαίνω, θυμητό είναι. Πώς γίνεται να εμπιστευτεί κάποιος τα παιδάκια του σε σωματεία τα οποία θα έχουν προέδρους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι ποινικά? Δεν μπορώ να το χωρέσω το δικό μου το μυαλό. Εγώ το παιδί μου δεν θα ήθελα να το πω. Ούτε το δικό μου. Νομίζω και όλος ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και δεν νομίζω να χωράει συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα. Και όπως είπα, δεν θα σταθώ ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιοι που είναι κατάδικοι, υπάρχουν κάποιοι που είναι υπόδικοι, υπάρχουν χίλια μύρια στον επαγγελματικό αθλητισμό. Και αντί να καθαριστεί, τον βρωμίζουμε περισσότερο. Ο προηγούμενος αθλητικός νόμος έλεγε ότι είναι έκπτωτη από τον πρώτο βαθμό. Μάλιστα, ο αθλητικός νόμος ο προηγούμενος, όταν ετοιμάστηκε, έγινε συνεννόηση με την UEFA, η οποία UEFA ήθελε η πρόεδρο των σωματείων να είναι έκπτωτη όταν υπάρχει υπόνοια, όταν είναι υπόδικη δηλαδή. Όχι καταδικασμένη. Εμείς το πήγαμε 10 βήματα παραπάνω. Όχι, ναι, έρχεται αυτή τη στιγμή να το κάνει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, παιδιά, όταν φεύγει μια υπόθεση από το εφετείο για να πάει στον Άριο Πάγο, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που ο Άριος Πάγος, όταν έρχεται στα χέρια του υπόθεση μετά από χρόνια, την ξαναγυρνάει πίσω στο εφετείο για να ξαναβγεί απόφαση. Ή αν αποφασίσει να ασχοληθεί ο Άριος Πάγος, μιλάμε για 8 με 10 χρόνια. Τι να πω, να χαίρομαι. Τελικά αυτό δεν πέρασε, έτσι. Δεν ψηφίστηκε αυτό. Στις καθυστερήσεις ευτυχώς δεν πέρασε. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι να ψηφίστηκε ή όχι. Το πρόβλημά μου είναι η πρόθεση. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Εντάξει, η ουσία στο τέλος, Αλέξανδρε, είναι θέμα. Και αυτό, αλλά η πρόθεση, έχεις δίκιο. Ότι με την πρόθεση δημιουργείς καταστάσεις, όντως. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι αν δεν έπεφτε αυτή η δημόσια κατακραυγή από όλους, δεν θα περνούσε. Γιατί γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω και θεωρώ ότι δεν το βάλανε. Έχουμε δει στο παρελθόν, Αλέξανδρε, άσχετα από κόμματα οτιδήποτε, που περνάνε κιόλας. Πράγματα που θέλουν να τα περάσουν, δεν πάνε να υπάρχει και κατακραυγή. Θα περνάει κάποιος, εντάξει. Κοίταξε, έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το γεγονός ότι δεν ήταν κομμάτι του αθλητικού νόμου. Ναι.
το καταλάβαν όλοι ότι πήγε να περάσει πάρα πολύ η πουλά μέσα σε μια τροπολογία η οποία συζητήθηκε 2-3 ημέρες και αυτές ήταν Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα τέτοιο. Καλά, συνηθίζεται βέβαια αυτό, έτσι. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν και με όλα τα κόμματα. Εντάξει, λίγο πολύ. Θυμάμαι την περίπτωση της ΑΕΚ. Είχε περάσει σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε μια παράγραφο κάπου το θέμα τότε της ΑΕΚ με το γήπεδο κτλ. Οι αστοχίες είναι σύνηθες φαινόμενο στην πολιτική. Ακόμα και για κάποιον που πρόσφατα ασχολείται με την πολιτική όπως είμαι εγώ, δεν θα γυρίσω να πω ψέματα, ούτε να καπώ ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Οι αστοχίες υπάρχουν παντού, όλα τα κόμματα κάνουν αστοχίες, όλα τα κόμματα παίρνουν λάθος αποφάσεις, άλλες αθώες, άλλες εσχεμένες. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο κανένας που αγαπάει τον αθλητισμό, από όποιο πόστο και να είναι αυτό, είτε σαν αθλητής, είτε σαν πατέρας αθλητή, είτε σαν φίλαθλο, είτε σαν οπαδός, δεν θα ήθελε αυτό το νομοσχέδιο έτσι όπως κατέβηκε να ισχύει την επόμενη μέρα. Αλέξανδρε, πολλά πειρά εναντίον του Υφυπουργού και από πολιτικούς και από ομοσπονδίες και από κόμματα και από οπαδούς και από προέδρους ομάδων και από ΠΑΕ ότι λειτουργεί υπέρ μόνο μιας ομάδας και όχι υπέρ του ελληνικού αθλητισμού. Ασπάζει αυτή την άποψη? Όχι μόνο για το συγκεκριμένο που μιλάμε, γενικότερα η πορεία του εδώ και ένα χρόνο. Αν την ασπάζομαι εγώ θα μπορούσα να έχω την καλύτερη διάθεση και να πω ότι δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι τι εντύπωση δίνει ο ίδιος. Γιατί στο κάτω-κάτω το τι πιστεύω εγώ, το τι πιστεύεις εσύ έχει σχέση άμεση με το τι κάνει αυτός. Ναι. Εάν έχει διαλέξει να συνδέσει τη δική του την θητεία στο Υπουργείο Αθλητισμού σαν ένας υπουργός ο οποίος ήταν εκεί για να περάσει συγκεκριμένα συμφέροντα και να βοηθήσει συγκεκριμένες ομάδες, είναι δικό του πρόβλημα. Ο καθένας διαλέγει πώς θα μείνει στην ιστορία και στο μυαλό του κόσμου. Αλεξάνδρε, να σε πάω σε άλλο θέμα και ξέρω ότι σε νοιάζει και ασχολείσαι με τον Άρη. Υπάρχει ένας νόμος, μάλιστα με υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, επί Κοντονή, που εκμεταλλεύτηκε η ΠΑΕ Άρης, δημιούργησε τη νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Είναι σύνομη από εκείνο το σημείο και έπειτα η ΠΑΕ Άρης με βάση το ελληνικό σύνταγμα, τους ελληνικούς νόμους και επαναλαμβάνω ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ενώ είναι σύνομος όλα αυτά τα χρόνια, πληρώνει το δημόσιο και μάλιστα πρόσφατα μηδένισε και τις οφειλές στο δημόσιο, προφανώς σε μια κίνηση τακτικής από τη διοίκηση, καλείται να πληρώσει αμαρτίες του 2007, του 2008, του 2009. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου, γιατί όντως έχεις κατέβει ως ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές και θεωρώ ότι γενικότερα ο Άρης πρέπει να τύχει στήριξης από όλα τα κόμματα και από όλους τους πολιτικούς της Θεσσαλονίκης σε αυτό το πρόβλημα και σε αυτό το ζήτημα. Τώρα έπεσε και στον άνθρωπο να το πεις αυτό. Γι' αυτό λέω, επειδή είσαι και άρεσε, αυτό το λέω. Έπεσε και στον άνθρωπο. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την υπόθεση ο Άρης έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Στο κάτω-κάτω ακολούθησε νόμους του κράτους οι οποίοι τον έφεραν στο να μπορεί να κάνει αυτή την νέα εταιρεία. Επειδή δεν, από τότε που είμαι στα πολιτικά τα πράγματα είναι διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην κυβέρνηση, οπότε δεν μπορώ να έχω την άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει 100% πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και κάποιες στοχίες όσον αφορά την επικοινωνία και κάποιων ενημερώσεων που δεν έφυγαν έγκαιρα από την ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι, εδώ υπάρχει αποκάλυψη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι η ΕΠΟ έχασε το χαρτί. Κάνει ΕΔΕ η ΕΠΟ γιατί έχασε το χαρτί της ενημέρωσης από τη FIFA τη βδομάδα εκείνη που ο Άρης πήρε τον Τουρμισάη. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Προφανώς και δεν μπορεί να την πληρώσει σε αυτό το θέμα ο Άρης και νομίζω ότι εφόσον είναι δεδομένο αυτή η ΕΔΕ της ΕΠΟ και εφόσον είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ΕΠΟ με την UEFA. Να τιμωρήθηκε και η ΕΠΟ. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν αξίζει να τιμωρηθεί ο Άρης. Αν είναι μια αστοχία της ΕΠΟ, νομίζω ότι εφόσον η UEFA τόσο πολύ κόπτεται για την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών
σε κάθε χώρα, τότε θα πρέπει η ίδια UEFA να κανονίσει το θέμα και ο Άρης να μην έχει πρόβλημα εφόσον ακολούθησε τον νόμο του κράτους. Η UEFA βέβαια. Το τρέξιμο είναι πάνω στην ΕΠΟ. Του έδωσε την αδειοδότηση από την πλευρά της. Η FIFA όμως λέει όχι, θα τα πληρώσετε. Είστε η συνέχεια κτλ. Αλλά είναι το, αυτό που λέμε πάντα στον αθλητισμό, γιατί είσαι και αθλητής εσύ χρόνια και Ολυμπιονίκης κτλ. Πώς γίνεται να υπάρχουν νόμοι του κράτους συγκεκριμένοι, να του στηρεί μια ανώνυμη εταιρεία στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα και μετά από 12 χρόνια να λες α, δεν γίνεται, τώρα θα πληρώσεις. Οποιοδήποτε επενδυτής πώς θα έρθει. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι με τους νόμους. Και κάθε φορά λέμε που ψηφίζεται ένας νόμος, ψηφίζονται και άλλα 5 παραθυράκια για να μην ισχύει αυτός ο νόμος. Ναι. Δυστυχώς είναι σύνθεση φαινόμενο και οι αστοχίες. Η δική μου άποψη, όσο την έχω παρακολουθήσει και με τη γνώση που μπορώ να έχω με τις περιορισμένες πληροφορίες που έχω, και μάλιστα είχα σκοπό εγώ μέσα στις επόμενες ημέρες να προσπαθήσω να κάνω ένα ραντεβού λίγο με την ΠΑΕ να δω τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα, λίγο να το κοιτάξουμε αν μπορώ και εγώ από τη δική μου τη μεριά. Ναι, γιατί και η υπόσχεση της κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό έχει κολλήσει. Δηλαδή είπανε ναι, στείλαμε μια επιστολή στη FIFA όντως. Μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο έχει, όπως είπες και εσύ, έχει χρησιμοποιήσει τους νόμους του κράτους και εφόσον τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι ο Άρης υπαίτιος για αυτά τα προβλήματα, τότε νομίζω ότι είναι ένα τυπικό θέμα που πρέπει να λυθεί. Απλά πρέπει να βρεθεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο στο συγκεκριμένο θέμα που δημιουργήθηκε. Mm-hmm. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι ο Άρης αυτός. Αλέξανδρε, γενικότερα τα πράγματα στον αθλητισμό πώς τα βλέπεις, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ που βλέπουμε. Όλα πάνε πολύ καλά. Το βόλεϊ, ψάχνουμε ομάδες για το νέο πρωτάθλημα. Να μην πάμε στα δικά σου αθλήματα, νομίζω εκεί η κατάσταση είναι απελπιστική. Καλά που είναι και οι γονείς και 5, 6, 10 χορηγοί που βοηθάνε τους αθλητές για να ακολουθήσουν τον δρόμο σου και άλλων Ολυμπιονικών. Θα σου πω, όταν με ρωτάνε εμένα πώς βλέπεις τον αθλητισμό, εγώ πάντα σκέφτομαι τα παιδιά που έζησαν όπως έζησα εγώ. Δηλαδή πάει αυτόματα το μυαλό μου εκεί. Δηλαδή στα αθλήματα τα οποία δεν έχουν προβολή, στα αθλήματα που δεν έχουν χορηγούς, στα αθλήματα που δεν έχουν βασικό μισθό καν για τον αθλητή που ασχολείται. Στα αθλήματα που οι αθλητές, ενώ πρέπει δεν είναι καν ασφαλισμένοι σε εθνικές ομάδες και όταν τραυματίζονται αναλαμβάνουν μόνο στα έξοδα, εμένα εκεί το μυαλό μου πηγαίνει. Βέβαια, είμαι αναγκασμένος και επειδή όλοι δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, με το τεχνικό, να προχωρήσω και συζητήσει για τον επαγγελματικό αθλητισμό, ο οποίος έχει και αυτό στα τεράστια προβλήματά του που ξεκινά από τη διοικητικά, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα γίνεται μια μετακύληση περισσότερο στους αθλητές. Ένα στατιστικό πολύ ενδιαφέρον που έμαθα φέτος κατά την διάρκεια του lockdown είναι ότι στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου το 60% των συμβολαίων είναι ο βασικός μισθός. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας για ποδοσφαιριστές και αθλητές οι οποίοι βγάζουν, όποιος δηλαδή σκεφτεί ότι είναι επαγγελματίας αθλητής, ο άλλος βάζει στο μυαλό του ότι αυτός θα έχει οικονομήσει. Στην ουσία αυτά τα παιδιά, τα 60% από αυτά τα παιδιά δουλεύουν για ένα βασικό μισθό, για τα 650-680 ευρώ. Και τους βοηθάνε οι γονείς τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Βοηθάνε οι γονείς τους και εκεί μετά είναι η σύνδεση, γι' αυτό λέμε ότι όλοι οι αθλητές είναι στον ίδιο κουβά. Βοηθάνε οι ίδιοι γονείς με ίδια έξοδα, στερούνται αυτοί, μήπως και τα παιδί τους καταφέρει να κάνει μια μεγάλη αθλητική επιτυχία. Ναι, για την ελπίδα έχεις δίκιο, ναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μα το εδώ εσύ, Αλέξανδρε. Το πρόβλημα είναι ότι τα χρόνια που έρχονται, οι εποχές που έρχονται μετά και το lockdown και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εκτός τα προβλήματα που θα έχει η κοινωνία και κάθε οικογένεια, πια, αν το πάμε και ειδικά στο κομμάτι του εθνικού, αυτοί οι γονείς δεν μπορούν πια να στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους. Οπότε θα δούμε τα παιδιά τα οποία σήμερα είναι 20 και 22 και 23 χρονών και θεωρούνται όχι ταλέντα, αλλά θεωρούνται αθλητές οι οποίοι μπορεί να κάνουν το βήμα παραπάνω. Θα δούμε αυτά τα παιδιά να αναγκαστούν να σταματήσουν, γιατί ούτε οι ίδιοι ούτε οι γονείς δεν μπορούν να συντηρήσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια του προγραμματισμού προς την επιτυχία. Μα εδώ φτάνουμε, αλλά είσαι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο άθλημά σου ή σε άλλα πολεμικά αθλήματα ή σε ατομικά αθλήματα να τα στέλνουν οι γονείς στη Σιγκαπούρη, στην Ταϊλάνδη, στη Νέα Υόρκη για τουρνουά. Ή το χορηγός. Δεν πολύ μακριά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, σε συντριπτικά ποσοστά, τα παιδιά που κατάφεραν να πάρουν μετάλλια είναι παιδιά τα οποία πήραν χορηγία μέσω από την πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, υιοθετής ήταν αθλητή. Τα παιδιά που δεν κατάφεραν να πάρουν χορηγία ήταν. Ναι, και κάποιες στοιχηματικές. Και κάποιες στοιχηματικές εταιρείες βάλανε. Στοιχηματικές, στην ουσία,
πήραν αυτά τα παιδιά μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δούλεψε πάρα πολύ καλά στο Ρίο, το οποίο ακούω ότι δεν δουλεύει όσο καλά δούλεψε στο Ρίο έναψη του Τόκιο. Ελπίζω να λυθούν όποια προβλήματα υπάρχουν, έστω και για τον χρόνο που έχει μείνει, ένας χρόνος ορολογιακός που είναι αρκετός για αθλητές, να μπορέσει να δουλέψει λίγο καλύτερα για να έχουν περισσότερες πιθανότητες παιδιά να πιάσουν τα όνειρα τα οποία παλεύουν για μια ζωή. Για πολλούς αθλητές η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα είναι όνειρο ζωής και συμβαίνει μόνο μία φορά. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα αυτά τα παιδιά τα οποία υδρώνουν από μωρά παιδιά, έτσι, να όταν φτάσει η ώρα να μην μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν έχουν τις συνθήκες. Είναι λίγο σφιχτή πάντως και η κυβέρνηση με τις επιχορηγήσεις. Έγινε και αρκετή κουβέντα πριν από ένα μήνα περίπου για τα ποσά σε κάθε ομοσπονδία. Το θέμα του Χίλων, αυτό το καινούριο πρόγραμμα των επιχορηγήσεων, το οποίο στην ουσία το οποίο υποτίθεται ότι απελευθερώνει επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες ανάλογα με τις επιτυχίες. Υπήρξε όμως μια οριζόντια περικοπή των επιχορηγήσεων στις ομοσπονδίες, ένα 20%, το οποίο ήρθε στη χειρότερη στιγμή όταν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν περικοπές, γιατί όταν τα σωματεία υποφέρουν μετά από την πανδημία και δεν μπορούν να στηριχθούν οικονομικά, τότε πρέπει και οι ομοσπονδίες να στηριχθούν οικονομικά για να μπορέσουν αυτές οι ομοσπονδίες να στηρίξουν τα δικά τους τα σωματεία. Είδαμε λοιπόν μια οριζόντια περικοπή των ομοσπονδιών και αυτή η περικοπή ήρθε λίγο πριν από τις εκλογές των ομοσπονδιών. Δεν είναι πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, έχω έτσι στο δικό μου το μυαλό. Ξεκάθαρα νομίζω, εντάξει. Πολλοί θα μπορούσαν να έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το τι συμβαίνει. Εγώ να φύγω από την παραφιλολογία και να πω ότι το πολιτικό κομμάτι και το θέμα των εκλογών δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που θα με ενδιαφέρει, που ήταν οι αθλητές, στην ουσία είναι πάλι οι ζημιωμένοι. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι μια επιχείρηση όταν έχει οικονομικά προβλήματα, τότε μετακυλεί το κόστος αυτών των οικονομικών προβλημάτων στους εργαζόμενους. Να κόβει μισθούς, αλλά η ίδια επιχείρηση να συνεχίσει να έχει τα κέρδη που είχε πριν. Αυτό θα συμβεί και στον αθλητισμό. Όταν μια ομοσπονδία δεν έχει να κάνει τα έξοδα καν για τους αθλητές, όταν δεν μπορεί να πληρώσει οδηπορικά, τότε ναι, αυτό το πρόβλημα, αυτό το οικονομικό πρόβλημα θα πάει στους ίδιους αθλητές και στις οικογένειές τους. Την ίδια στιγμή όμως, Αλέστα, και αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη, και τη λέω συνέχεια. Okay, όταν δεν έχουν χρήματα οι ομοσπονδίες, ο υφυπουργός περνάει τροπολογίες κάνοντας φωτογραφικές ρυθμίσεις για να μπορεί ο κάθε Παναγιώτης Φασούλας να πάρει μέρος στις εκλογές. Γιατί και γι' αυτό έγινε κουβέντα. Έχει άμεση σχέση με τις εκλογές. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καθαρά το τι έχει γίνει. Η δική μου η άποψη δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και η τρέχουσα ομοσπονδία, η τρέχουσα διοίκηση της ομοσπονδίας έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια το τελευταίο καιρό. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα ήταν ή ποιος είναι καλύτερος σαν ομοσπονδιάρχης. Αυτό που ξέρω είναι ότι εάν θέλεις να φαίνεσαι καθαρός, πρέπει να είσαι και καθαρός. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η φωτογραφική ρύθμιση που πέρασε είναι νομίζω ένα από τα χαρακτηριστικά που θα μείνουν για να θυμούνται για τον Ελευθέρη τον Αυγιανάκη. Χωρίς να θεωρώ ότι ο Παναγιώτης Φασούλας θα είναι πρόβλημα για τον ελληνικό αθλητισμό, χωρίς να λέω ότι θα είναι χειρότερος απέναντίας. Μπορεί να είναι καλύτερος σχολές, κανείς δεν ξέρει. Αλλά τέτοιου είδους τροπολογίες φωτογραφικές νομίζω ότι βγάζουν μάτι και χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον Αυγιανάκη και αυτά που λέγαμε στην αρχή. Ναι. Ωραία. Με τον μπάσκετ κανένα νέο, Αλέξανδρε, έχουμε. Παίζει. Δύο φορές την εβδομάδα, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, τώρα που έχω ελεύθερο χρόνο. Με το μπάσκετ, τι να σας πω, ό,τι ξέρετε ξέρω, ναι. Το άγχος που έχετε εσείς και εσύ ιδίως Χρήσανθε, το ίδιο άγχος έχω κι εγώ. Ακούω και έγινε και μεγαλύτερο με αυτό με τη FIBA τώρα, ότι μέχρι 10 Ιουλίου κτλ. Ακούω ότι μία εβδομάδα αυτό, την άλλη εβδομάδα ακούω τα άλλα, είναι μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι σε κουβέντες που έχω με φίλους μου στην Αθήνα, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει πώς έφτασε ο Άρης σε αυτό το σημείο. Και πώς φτάσαμε να λέμε ότι εάν αυτή η διακοπή που έγινε από την πανδημία και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά καθάρισε η ιστορία με την παραμονή, γιατί υπήρχε το άγχος της παραμονής με τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Είναι δύσκολο, είναι ντροπή, είναι μεγάλη κουβέντα από ντροπή για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να είναι σε αυτό το τμήμα του μπάσκετ, ιδίως ο Άρης που έχει έτσι, αυτή την ιστορία και ότι 9 στους 18 δεν αργανούς γίναμε λόγω του μπάσκετ.
Είναι πάρα πολύ πλεγμένα τα πράγματα. Εσείς τα ξέρετε λόγω ρεπορτάζ καλύτερα από εμένα. Και γίνανε ακόμα περισσότερο τώρα με αυτό που είπε η FIBA. Ότι με τα μπαν και τα λοιπά δεν τα λύσεις, δεν μπορείς να κάνεις. Ούτε τον Τζαλτίδη δεν μπορείς να πάρεις για παίκτη. Οπότε είμαστε δύσκολα. Αν το κοιτάξουμε, δηλαδή, Χρήσανθε, εγώ και εσύ, αν το κοιτάξουμε χωρίς να είμαστε οπαδοί του Άρη, χωρίς να είμαστε. Ψυχρά εννοείς, ναι. Ψυχρά, άμα το κοιτάξουμε. Οι ίδιοι αθλητές που δεν παίρνουν τα λεφτά τους για τα συμβόλαια τα οποία τους υπογράφησαν, είναι λάθος. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι. Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι και στο μπάσκετ υπάρχουν συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και παραδείγματος χάρη ο Marble έπαιρνε, ήταν 30.000 δεδουλευμένα, τον άφησε ο Λάσκαρης απλήρωτο τα 30.000 και διεκδικεί 200. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί είναι ένα ζήτημα γενικότερο. Δηλαδή. Okay, να πάρουν τα λεφτά τους οι αθλητές όλοι. Δεν λέω για τον Άρη τώρα, δεν λέω για τον μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ επιδικάζονται. Ναι, αυτό ακριβώς το δικαίωμα δεν πρέπει να το έχουν στέριο. Αν εσένα σε διώξει μια επιχείρηση, θα σου δώσει μια λογική αποζημίωση. Δεν γίνεται να παίρνει ο άλλος να πηγαίνει να παίζει σε άλλη ομάδα και να παίρνει 200 από τη μια ομάδα και τα 200 που θα έπαιρνε από τον Άρη. Συμβόλαιο, συμβόλαιο. Αυτό λέω. Αυτό πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλέξανδρε, έχει διακοπές φέτος ή με τον Junior θα είστε ίσα-ίσα. Λόγω του Junior πρέπει να πάει διακοπές. Δεν έχει! Πώς να πάμε, ρε Χρήσανθε, 2 μηνών είναι ο μικρός τώρα. Α, μια χαρά. Μια χαρά. Είμαστε δύσκολα. Εντάξει, άσε το μωρό και πάνε μόνος σου. Σωστό, σωστό. Καλά να περνάτε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Έτσι, η Χαλκιδική είναι μια χαρά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.